Κύριε Υπουργέ, άλλη μια χρονιά οι νέοι γονείς στο Δήμο Ηρακλείου, όπως βέβαια και σε όλη τη χώρα, βρίσκονται σε αδιέξοδο με τον αποκλεισμό των παιδιών τους από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ηλικίας από 8 μηνών έως 4 ετών, αφού δομές αναγκαίες στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ανάσα για τις λαϊκές οικογένειες, αντιμετωπίζονται ευκαιριακά και μάλιστα στη λογική κόστους ωφέλους, με διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων και φυσικά και της τοπικής διοίκησης ως μέρος της κρατικής διοίκησης. Ειδικότερα στο Δήμο Ηρακλείου, με βάση τις γεννήσεις πάνω από 4.000 παιδιά και βρέφη κάθε χρόνο, μένουν εκτός δημοσίων δομών προσχολικής αγωγής. Σύμφωνα με το απαράδεκτο καθεστώς των εισοδηματικών κριτηρίων για την εισαγωγή στις δομές βρεφών και νηπίων, αποκλείονται εκατοντάδες οικογένειες που δεν έχουν καν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για βάουτσερ λόγω εισοδηματικών κριτηρίων έως 27.000 ευρώ με έως 2 παιδιά για πλήρες βάουτσερ και έως 33.000 ευρώ με έως 2 παιδιά για μειωμένο, ενώ σε συνδυασμό με την ακρίβεια και τα υπόλοιπα έξοδα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στα τροφεία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Ακόμα και με βάση τις αιτήσεις, περίπου 2.000 στο Δήμο Ηρακλείου, εκτός μένουν γύρω στα 1 στα 2 βρέφη και νήπια. Ειδικά στα βρέφη η κατάσταση είναι τραγική, με πάνω από 60% των αιτήσεων να έχουν απορριφθεί. Από τις 1.005 αιτήσεις που έγιναν δεκτές, οι 892 είναι με βάουζερ και οι υπόλοιπες με τροφεία που φτάνουν στα 160 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα, ο Δήμος Ηρακλείου έφτασε στο σημείο να ζητά από γονείς να καλύψουν οι ίδιοι και εξ ολοκλήρου το κόστος πρόσληψης εκπαιδευτικών παράλληλη στήριξη για τα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Μάλιστα, προειδοποιούνται οι γονείς ότι αν δεν έχουν ειδικό παιδαγωγό θα αποκλειστούν από τις δομές. Συνεπώς, τα βάουτσερ που μοιράζονται για μία ακόμη φορά θα καταλήξουν δώρο-άδωρο, όπως συνήθως συμβαίνει, αφού οι θέσεις στους δημόσιους και βρεφικούς, παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς δεν επαρκούν, ενώ και στους ιδιωτικούς ο αριθμός των θέσεων με βάουτσερ είναι περιορισμένος. Μιλάμε για κάτι μερικές δεκάδες στο Δήμο Ηρακλείου, με αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά να μένουν εκτός. Συνολικά, με βάση τις γεννήσεις, οι θέσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές στο Δήμο Ηρακλείου δεν επαρκούν, ιδιαίτερα στα βρέφη, την ώρα που η άδεια μητρότητας λίγη 2 μήνες μετά την γέννηση και η άδεια του ΟΑΕΔ στους 11 μήνες, οπότε οι μητέρες καλούνται να επιστρέψουν στην εργασία τους. Με βάση όλα τα παραπάνω, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση έτσι ώστε να μην αποκλειστεί κανένα από τα παιδιά για τα οποία έγιναν αιτήσεις για το σχολικό έτος 24-25 από τις δημοτικές δομές προσχολικής αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, με μόνιμες προσλήψεις σε όλες τις αναγκαίες ειδικότητες και παράλληλης στήριξης, ώστε να επιτελείται το επιστημονικό βοηθητικό έργο και με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Και τέλος, τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να χρηματοδοτηθεί άμεσα από το κράτος η ανέγερση νέων δομών με βάση τις σύγχρονες ανάγκες? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Συντιχάκη. Κύριε Υφυπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία σας για 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, θίγεται ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αρκετά βήματα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών για τα παιδιά μας σε ολόκληρη τη χώρα και φυσικά και στο Ηράκλειο της Κρήτης που αναφέρεστε. Όμως θα ήθελα, πριν σας απαντήσω αναλυτικά, να δούμε τη μεγάλη εικόνα, γιατί μας ακούει ο ελληνικός λαός, μας ακούει η εκλογική σας περιφέρεια, μας ακούνε γονείς. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Ότι πάνω από 173.000 βάουτσερ έχουμε ως δικαιούχους και πάνω από 200.000 οικογένειες έχουν ωφεληθεί από αυτή τη διαδικασία. Και αναρωτιέμαι,
Βάσει ποιων στοιχείων μιλάτε για δίθεν αποκλεισμό των παιδιών του Δήμου Ηρακλείου από βροχονηπιακούς σταθμούς και αναφέρεται προφανώς αυθαίρετα ότι πάνω από 4.000 παιδιά και βρέφη μένουν εκτός δημοσίων δομών προσχολικής αγωγής, ενώ σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που θέτω στη διάθεση του Κοινοβουλίου, παρότι είμαι Υφυπουργός Εσωτερικών, όλες οι έγκυρες αιτήσεις παιδιών του Δήμου Ηρακλείου που αφορούσαν την εγγραφή τους σε βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας έχουν λάβει βάουτσερ, έχουν διανεμηθεί, ακούστε, 3.731 βάουτσερ σε όλες τις κατηγορίες θέσεων των ενωτέρων δομών και εξυπηρετήθηκαν μόνο για τον νομό Ηρακλείου, επαναλαμβάνω, μόνο για τον νομό Ηρακλείου, πάνω από 3.440 οικογένειες. Με βάση τα στοιχεία που σας θα χρειαστώ λίγο χρόνο, κύριε Πρόεδρε, που σας παραθέτω, οι πολίτες που μας παρακολουθούν πρόκειται να αντιληφθούν ότι περιγράφεται μια δεινή κατάσταση η οποία όμως απέχει σημαντικά την πραγματικότητα και με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται τις προσπάθειες και το έργο τόσο των συναρμόδων Υπουργείων όσο και του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η σχολική χρονιά για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει ήδη ξεκινήσει. Και θέλω εξ αρχής να τονίσω την προσήλωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ουσιαστική και έμπρακτη στήριξη των οικογενειών με μικρά παιδιά, έτσι ώστε οι γονείς να γνωρίζουν ότι μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά τους σε βροχονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με έμφαση στην ασφάλεια και στην ποιοτική διαμονή των παιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, με χρηματοδότηση από το νεοσυσταθέν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τόσο με εθνικούς όσο και με ευρωπαϊκούς πόρους. Ειδικότερα, το συγκεκριμένο Υπουργείο υλοποίησε το πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων για την ίδρυση νέων τμήματων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανήλθε στα 15 εκατομμύρια ευρώ με φορέα υλοποίησης στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκάτου του 2023. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΤΑ, από το ποσό ύψους 11,1 εκατομμυρίων ευρώ που ζήτησαν οι υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα των Δήμων, έχει εγκριθεί κονδύλι 10,6 εκατομμυρίων ευρώ και έχει εκταμιευθεί το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ για την ίδρυση 53 παιδικών τμήματων που εξυπηρετούν πάνω από 1.267 νήπια και 216 βρεφικών τμήματων που εξυπηρετούν πάνω από 2.500 θέσεις βρεφών. Επίσης, θεσπίστηκε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων τμήματων βρεφικής φροντίδας και διευρύθηκε ως προς τους δικαιούχους φορείς, δηλαδή τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών. Ολοκλήρωσε, κύριε Υπουργέ. Το ΣΑΝΟ πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση ενίσχυση της παιδικής προστασίας. Ειδικότερα έχει ενταχθεί ως υποέργο υποστήριξη της δημιουργίας νέων βρεφικών σταθμών ή νέων θέσεων σε υφιστάμενους βρεφικούς σταθμούς για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών σε υπάρχουσες ή νέες δομές. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κέντρων, η υποστήριξη επέκτασης βρεφικών σταθμών στην Ελλάδα, που συνεπάγεται τη δημιουργία 20.000 νέων θέσεων και η επιδότηση έως του 50% του συνολικού κόστους δημιουργίας ή επέκτασης του εκάστου κέντρου παιδικής φροντίδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 56.530.000 ευρώ. Τώρα, επί του Δήμου Ηρακλείου και κλείνω την πρωτολογία μου, για τον οποίο καταθέσετε την ερώτησή σας, ο Δήμος Ηρακλείου έχει υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Τρίτσης για να ενταχθεί με τίτλο αξιοποίηση του κτηριακού αποθέματος των Δήμων και μάλιστα με σκοπό την επέκταση του βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας Μητέρα στη συνοικία του Αγίου Ιωάννη συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,9 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για ένα έργο υποδομής που θα μπορέσει να φιλοξενήσει σε πλήρη ανάπτυξη 256 παιδιά και συγκεκριμένα 50 βρέφη, 200 νήπια και 6 νήπια με αναπηρία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υφυπουργό. Παρακαλώ πολύ να τηρείτε ο χρόνος. Έχετε λόγο, κύριε Συνδικάκη, για 3 λεπτά για δευτερολογία σας. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχετε κάνει μικρά ή μεγάλα βήματα. Ένα όμως είναι το σίγουρο, ότι τα βήματα αυτά είναι προς τα πίσω. Δεν είναι προς τα μπρος. Και είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα ή κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η κυβέρνηση, αντί να δει την πραγματικότητα κατάματα, μάλλον τη βλέπει, προσπαθεί να την σκεπάσει, κάνοντας το μαύρο άσπρο, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, μιλώντας, και εσείς τα αναφερθήκατε σε αυτό, στην προσήλωσή της στην ουσιαστική και έμπραχτη στήριξη των οικογενειών, των μικρών παιδιών και πάει λέγοντας. Αλήθεια, για να τα δούμε. Τι έχετε να πείτε και ιδίως πώς θα αντιμετωπίσετε τις μεγάλες ελλείψεις παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού, το καθεστώς της εργασίας με συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, τις μετακινήσεις και τις συχνές αλλαγές του προσωπικού, τα προβλήματα στα κτίρια και τις υποδομές των σταθμών, που είναι μερικά από τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής που υποβαθμίζει την προσχολική αγωγή. Τι έχετε να πείτε για το γεγονός ότι τα παιδιά, για παράδειγμα, των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και των αναπληρωτών, που τοποθετούνται τώρα, κάθε χρόνο αποκλείονται από τους βρεφικούς νηπιακούς σταθμούς. Τι έχετε να πείτε για το ότι το ΚΕΔΑΣΥ δεν δίνει επίσημες γνωματεύσεις, παρότι υπάρχουν παιδιά με διαγνωσμένα προβλήματα, με αποτέλεσμα να μην συγκροτούνται τμήματα παράλληλης στήριξης. Σημειωτών βέβαια, οι όποιες γνωματεύσεις βγαίνουν, γίνεται μετά από 1,5-2 χρόνια λόγω υποστελέχους του ΚΕΔΑΣΥ. Άλλη μεγάλη πληγή αυτό. Το κράτος ούτε στέλνει παράλληλη στήριξη, ούτε έχει προβλέψει για βρεφονηπιοκόμους ειδικής αγωγής. Και για λόγους ασφαλείας, ή οι γονείς πληρώνουν παράλληλη στήριξη, ή διώχνουν τα παιδιά από τις δομές και μετά έρχεται η κυβέρνηση και μιλάει για την σημασία της συμπερίληψης και τόσα άλλα. Ένα δεύτερο ζήτημα. Πανηγυρίσατε κι εσείς, η κυβέρνηση συνολικά, ότι μέσα από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑ έχουν δοθεί περίπου 173.000 βάουτσερ και 105.000 εξ αυτών είναι για τους γονείς, για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Κάθε άλλο όμως δικαιολογούνται αυτοί οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί. Οι αιτήσεις είναι λιγότερες κάθε χρόνο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος απογοητεύεται που τόσα παιδιά κάθε χρόνο μένουν απ' έξω, αφενός. Και αφετέρου το πρόγραμμα θέτει εισοδηματικά κριτήρια που αποκλείουν χιλιάδες γονείς. Έτσι, για παράδειγμα, μία οικογένεια με δύο παιδιά πρέπει να έχει το συνολικό ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ, που σας το είπα και στην πρωτολογία μου, για να μπορεί να διεκδικήσει αυτό το περιβόητο κουπόνι, το βάουτσερ. Τα προβλήματα όμως δεν τελειώνουν ούτε για τους γονείς που θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν αυτό το κουπόνι, το βάουτσερ. Οι θέσεις των δημοτικών παιδικών σταθμών δεν αρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση, ιδιαίτερα όσο αφορά τα βρεφικά τμήματα για παιδιά μικρότερα των 2,5 ετών, που οι θέσεις είναι ελάχιστες, ελαχιστότατες, με αποτέλεσμα οι γονείς να μένουν με το κουπόνι στο χέρι, χωρίς να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Επικαλείστε ότι δώσατε τόσα βάουτσερ. Μα δεν σημαίνει ότι επειδή δώσατε βάουτσερ, σημαίνει ότι αυτομάτως το παιδί βρίσκει θέση σε ένα παιδικό σταθμό. Και για την χρηματοδότηση που έχουν ανάγκη οι παιδικοί και βρεφικοί σταθμοί, που πρέπει να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση, κουβέντα. Μα είναι 56.000 ευρώ, αν καλά θυμάμαι, είπατε στην πρωτολογία σας, για νέους παιδικούς σταθμούς. 56.000 ευρώ. Είναι λοιπόν ποσά αυτά. Και έρχεστε εδώ στη Βουλή και μιλάτε για ψίχουλα στην κυριολεξία, για να αντιμετωπιστεί αυτή η ελιπέστατη κρατική χρηματοδότηση στους Δήμους, το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των θέσεων διατίθεται σε όσους γονείς πήραν την επιδότηση του βάουτσερ, αφού αυτό σημαίνει σίγουρο κονδύλι. Ολοκληρώστε. Τις υπόλοιπες οικογένειες τις περιμένουν τα τσουχτερά συνήθως τροφεία, που όλοι γνωρίζουμε. Τα ψέματα λοιπόν που διακινεί η κυβέρνηση, ότι όλα τα παιδιά μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς, δεν μπορούν να κρυφτούν
αφού τα βάουτσερ χορηγούνται μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος, οπότε και φέτος δεκάδες χιλιάδες παιδιά μένουν εκτός επειδή οι γονείς τους δεν έχουν κάτω δικαίωμα να κάνουν την αίτηση. Εμείς λοιπόν θεωρούμε, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, και το μεγάλο πρόβλημα διονγκώνεται χρόνο με το χρόνο, διότι αφενός νέοι παιδικοί σταθμοί φτιάχνονται με το σταγονόμετρο. Ολοκλήρωστε. Το είπατε στην πρωτολογία σας, όλα αυτά είναι με το σταγονόμετρο, με βάση τις απαραίτητες προδιαγραφές του Προεδρικού Διατάγματος 99 του 2017, και αφετέρου κλείνουν συνεχώς παλιότεροι παιδικοί βρεφικοί σταθμοί. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι είναι καθολικό κοινωνικό δικαίωμα για τους γονείς και τα παιδιά να παρέχεται δωρεάν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες από το κράτος. Γι' αυτό και η αγωνία και η αγανάκτηση των λαϊκών οικογενειών που κάθε χρόνο γίνονται στο ίδιο έργο θεατές με όλες διαχρονικά τις κυβερνήσεις και τους εκπροσώπους τους στις δημοτικές αρχές μπορεί και πρέπει να μεταφραστούν σε αγώνα, πραγματικό αγώνα, κύριε για να μην μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφικού παιδικού σταθμού και να αναβαθμιστούν φυσικά οι υποδομές για να μπορούν να, και να προσληφθεί βέβαια όλο το μόνιμο προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων.